Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε στο Δημήτρη Κερίδη. Είμαστε πάντα εδώ με τον Αντώνη και τον Χρύσανθο. Δημήτρη, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα για το θέμα της Αρμενίας και το αρμενικού μάλλον και την αναγνώριση της γενοκτονίας που επίκειτο από τον Biden. Ήρθε αυτή η αναγνώριση. Ήταν μια, νομίζω, έτσι ιστορική απόφαση αυτή που πήρε ο Λευκός Οίκος. Και ο τρόπος που την εξέφρασε είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και βέβαια και το τηλεφώνημα με τον Ερντογάν που ήταν πάρα πολύ κρύο και όλα αυτά που ακολούθησαν. Θέλω λίγο την επόμενη μέρα τώρα. Δηλαδή, μετά από αυτό, τι σημαίνει κατά την άποψή σου αυτή η κίνηση, δηλαδή η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τον Biden, αν είναι ένα μήνυμα προς τον Ερντογάν ή αν είναι και ένα βήμα προς την ιστορική αλήθεια και αν έχει και συνέχεια αυτό, αν θα έχει συνέχεια. Είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί. Είναι καταρχάς ένα μήνυμα του Biden ότι δεν είναι Τραμπ, αλλά ότι δεν είναι και Ομπάμα, ναι, ο οποίος το είχε αποσχεθεί και δεν το έκανε. Αυτός το κάνει. Ναι. Το είχε παλέψει από το 1994 ως γερουσιαστής, το υποσχέθηκε προεκλογικά, τώρα είναι συνεπής. Ένα το κρατούμενο. Βοηθούμενος και από την Καμάλα Χάρις, που είναι από την Καλιφόρνια, όπου υπάρχει πολύ ισχυρή αρμενική, αμερικανοαρμενική κοινότητα. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι ακριβώς αυτό, η ιστορική αλήθεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα εν γέννη, είναι ψηλά στην ατζέντα της νέας αμερικανικής ηγεσίας και της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, εν όψη της αντιπαράθεσης ολοένα και πιο έντονης με τα αυταρχικά καθεστώτα της Ανατολής, κατεξοχήν την Κίνα, αλλά βεβαίως και την Τουρκία του Ερντογάν. Ναι. Είναι ένα μήνυμα στον Ερντογάν ότι εσύ μας έχεις περισσότερο ανάγκη από ότι εμείς εσένα. Είναι μια απόδειξη ότι η Τουρκία δεν έχει τους φίλους που είχε στην Ουάσιγκτον. Να θυμίσουμε ότι το Κογκρέσο είναι πολύ περισσότερο εχθρικό και από την Αμερικανική κυβέρνηση έναντι της Τουρκίας και δεν υπάρχουν οι παλιοί φίλοι να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της και της γεωστρατηγικής της αξίας όπως γινόταν στο παρελθόν. Είχε γίνει το 1981 επί Ρέιγκαν όταν προσπάθησε και εκείνος αρχικά να αναγνωρίσει την γενοκτονία. Και ούτε βέβαια τα στηρίγματα που είχε παραδοσιακά στο Πεντάγωνο ή στο State Department. Ναι. Όλα αυτά σημαίνουν και είναι κάτι... και ένα προσωπικό πλήγμα στον Ερντογάν, ναι, ο οποίος προσπάθησε όλα τα προηγούμενα χρόνια να αποκαταστήσει το κύρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ναι. Έρχεται τώρα και τη κολλάει τη ρετσινιά, την επίσημη πια, της γενοκτόνου. Και στο βαθμό που η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το παρελθόν της, ταυτίζεται με αυτό και δημιουργεί μεγάλη περιπλοκή στη σχέση της με τη Δύση. Δεν μπορεί να ανήκει στη φιλελεύθερη δημοκρατική Δύση, αν δεν κάνεις ένα μίνιμουμ αυτοκριτικής, όπως κάνανε οι Γερμανοί, για παράδειγμα, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε αυτά όλα έχεις απόλυτο δίκιο και το καταλαβαίνω πολύ καλά έτσι όπως το βάζεις. Αλλά θέλω να πεις πρακτικά τι σημαίνει αυτή η απόσταση πλέον, η οποία φαίνεται να γίνεται επίσημη της Τουρκίας με τη Δύση. Και με τη στάμπα πλέον αυτού της ιστορίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διότι μέχρι τώρα βλέπουμε αυτή την απόσταση κυρίως μέσα από γεωπολιτικές έτσι, ισορροπίες και γεωπολιτικές επιλογές. Δεν τη βλέπουμε να έχει από κάτω πάντα ένα τέτοιο υπόβαθρο, δηλαδή ένα αξιακό υπόβαθρο. Και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό αυτά τα αξιακά υπόβαθρα έχουν αντοχή στον χρόνο ή είναι ευκαιριακά. Δηλαδή αν αύριο θα το ξεχάσουμε αυτό, θέλω να πω. Ναι. Και θα πάμε υπάρχει σε κάτι άλλο γιατί η Τουρκία εξακολουθεί να είναι μια περιφερειακή υπερδύναμη. Υπάρχει ο κίνδυνος να επενδύσουμε πάρα πολύ σε αυτά, αλλά υπάρχει και ο εξίσου μεγάλος κίνδυνος του κινησμού να μην τα αξιολογήσουμε όπως πρέπει. Ναι. Λίγες μέρες πριν την αναγνώριση της γενοκτονίας είχαμε την οριστική έξοδο, διωγμό, εκδίωξη της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι στερεί την Τουρκία από τη φιλοδοξία να ηγεμονεύσει στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και περιορίζει την τουρκική αεροπορία σε δευτεροκλασάτη, να πούμε, σε δευτεροκλασάτο επίπεδο, ναι, πολύ κάτω από το Ισραήλ και άλλες χώρες, ημών συμπεριλαμβανομένων μέσω μακροπρόθεσμα, με τα Ραφάλ και ό,τι άλλο έχουμε να κάνουμε μπροστά μας στην αεροπορία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πλήγμα για τις ηγεμονικές φιλοδοξίες της Τουρκίας, του Ερντογάν και των επιγόνων του, αυτών που θα ακολουθήσουν. Το ζήτημα της γενοκτονίας θα είναι μόνιμη πληγή στις σχέσεις της Τουρκίας με την Αμερική. Δημιουργεί νομικές περιπλοκές, διότι πολλοί απόγονοι των Αρμενίων θα διεκδικήσουν αποζημιώσεις, όπως είχε γίνει με τα πολεμικά και με την Γερμανία. Ναι. Και σηματοδοτεί μια ακόμα μεγαλύτερη απομάκρυνση της Τουρκίας από την δυτική οικογένεια.
Βεβαίως ο Biden είναι ένας έμπειρος περί των διπλωματικών. Βεβαίως αναγνωρίζει την αξία και τη σημασία της Τουρκίας και θέλει να την κρατήσει στη Δύση, αλλά όχι με τους όρους του Ερντογάν. Άλλωστε γι' αυτό μιλάνε όλοι στη Ουάσιγκτον, για μια Τουρκία χωρίς τον Ερντογάν. Δημήτρη, θα μπει όμως σχετικά γρήγορα και το Κυπριακό σε αυτό το puzzle των αμερικανο-τουρκικών σχέσεων. Γιατί έρχεται η πενταμερής, το State Department λέει σήμερα ότι στηρίζει τη ζωνική λύση ομοσπονδίας. Θέλω να πεις πώς το βλέπεις αυτό, επειδή είναι κάτι που θα το δούμε γρήγορα να ξεδιπλώνεται. Στο Κυπριακό τα πράγματα δεν είναι αισιόδοξα. Νομίζω ότι οι μάσκες έπεσαν, διότι είχαμε τον Τατάρ στην Άγκυρα να λέει ξεδιάντροπα «εμείς θα κάνουμε ό,τι μας πει η Άγκυρα». Ναι. Δεν υπάρχουν δηλαδή Τουρκοκύπροι, δεν υπάρχει πενταμερής, είναι τετραμερής η διάσκεψη. Υπάρχει η Τουρκία δια του Τσαβούσογλου, η οποία καπελώνει και δίνει εντολή και στους Τουρκοκύπριους να κάνουν όσα κάναν. Άλλωστε γι' αυτό εξελέγει ο Τατάρ με την παρέμβαση Ερντογάν και του τουρκικού καθεστώτος και γι' αυτό έχουμε αυτές τις διαμαρτυρίες από τους γηγενείς αυθεντικούς τουρκόφωνους μουσουλμάνους της Κύπρου, τους, όχι τους επίκους, οι οποίοι έχουν διαμαρτυρηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Άρα στο βαθμό που έχουμε αυτή την εμπλοκή δεν υπάρχει περιθώριο λύσης. Μάλιστα. Άλλωστε οι Ελληνοκύπροι το έχουν πει και το έχουν ξαναπεί, ότι θέλουν τη συγκατοίκηση με τους Τουρκοκύπριους, αλλά όχι τη συγκατοίκηση με την Άγκυρα. Και αυτό είναι το ουσιώδες πρόβλημα, το οποίο πρέπει διαρκώς εμείς να αναδεικνύουμε και να αποκαλύπτουμε και στους ξένους. Στο σημείο αυτό έχουμε τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας, βεβαίως, της Αμερικής και της Ευρώπης. Όλοι μιλούν για μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, ένα ενιαίο, προσέξτε τις λέξεις, ενιαίο λειτουργικό κράτος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς συμφωνίες που να αντίκυνται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μάλιστα. Για να ακούσουμε και Χρύσανθο και Παπαγιαννίδη. Μείνε μαζί μας. Χρύσανθε, τι λες? Κοιτάξτε, από όλα αυτά που ακούστηκαν, θα ήθελα να σταθώ στο δίλημα που έχουμε. Να το υπερτιμήσουμε ή να το υποτιμήσουμε. Ναι. Και τι λες, λοιπόν, ότι πρέπει να κάνουμε? Ο Δημήτρης το εντόπισε. Και μάλιστα απαντώντας σου, είπε ότι ναι, δεν πρέπει να βάλουμε και όλα τα αυγά μας και να θεωρηθούμε ότι λύσαμε όλα τα προβλήματά μας, αλλά δεν πρέπει και να το υποτιμήσουμε. Το υπογραμμίζω αυτό γιατί εγώ ανήκω στην πλευρά αυτών που λένε καιρό τώρα ότι τα πραγματικά κοσμοϊστορικά γεγονότα που κυοφορούνται τείνουμε να τα υποτιμάμε από μια αντιαμερικάνικη, αντιδυτική αιμονή που έχει επικρατήσει στην Ελλάδα. Αυτό ήταν watershed, αυτό ήταν πραγματικά απαρχή κοσμοϊστορικών εξελίξεων. Έτσι λες, η αναγνώριση της γενοκτονίας. Διότι, κοίτα, η Jerusalem Post, που την παρακολουθώ χρόνια τώρα και τελευταία έχει αρχίσει, παρεμπιπτόντως να περιμένετε το επόμενο διάστημα, το επόμενο βήμα θα ήταν αναγνώριση γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ. Ήδη το προετοιμάζουν στο Ισραήλ αυτό. Μπορεί να συμβεί, μπορεί όχι, αυτό θα είναι το επόμενο βήμα. Εκείνο που ουσιαστικά τους λένε είναι ότι πιστεύατε τόσα χρόνια ότι είστε πιο σημαντικοί για την Δύση από ότι είναι η Δύση για την Τουρκία. Είχατε λάθος. Και ο πυρήνας όλου αυτού του πράγματος είναι πρώτον ότι η αλαζονία του καθεστώτος Ερντογάν, γιατί ουσιαστικά τώρα μαυρώνεται όχι η Τουρκία γενικώς, η Οθωμανική Τουρκία. Η Οθωμανική Τουρκία έκανε τις 2,5 γενοκτονίες. Έτσι. Οι οποίες μάλιστα ο όρος γενοκτονία πέρασε μπήκε στη βιβλιογραφία και μετά στο δίκαιο το 1944 και το 1948 αντιστοίχως από μελέτη προηγουμένων γενοκτονιών των Ασσυρίων και του Ιετζή τότε. Ναι. Κυρίως των Ασσυρίων. Ο Χίτλερ σε αλληλογραφία του πιάνεται να λέει που λέγανε μα πού θα πάμε τους Εβραίους να σκοτώσουμε, λέει γιατί και ποιος σημάται τους Ασσυρίους και τους Αρμενίους. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό είναι πολύ βαρύ στίγμα κατά του της Οθωμανικής παράδοσης την οποία θέλει να αναβιώσει ο Ερντογάν. Και αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά δεν ανακαλύψαν τώρα οι Αμερικανοί τη γενοκτονία. Ούτε είναι μόνο ο παράγοντας του Μεκτζιάν που υπονόησε ο Δημήτρης πριν, δηλαδή αυτής της μεγάλης αρμενικής κοινότητας στην Καλιφόρνια. Είναι ότι οι Αμερικανοί καιρό τώρα μετακινούνται σιγά σιγά προς μια πολιτική αναδιάρθρωσης του ΝΑΤΟ, το οποίο θα έχει μια ενδεχομένως πιο ψαλιδισμένη Τουρκία
και θα έχει και άλλες χώρες που τώρα είναι, έχουν εκμανή εναντίον του Ερντογάν. Και αυτή, αν αυτή είναι η τάση, εμείς κινδυνεύουμε, αν δεν την καταλάβουμε, να συνθηκολογήσουμε με τις πιέσεις του Ερντογάν πριν ο Ερντογάν παραμεριστεί. Μάλιστα. Δημήτρη, θα γυρίσω και σε εσένα στο τέλος, αλλά θέλω να ακούσω και τον Αντώνη, να βάλω και άλλο ένα στοιχείο, ναι. Αντώνη, που δεν το έχουμε θίξει. Η αναφορά σε Κωνσταντινούπολη. Από σαφώς. Το Λευκό Οίκο. Κάποιοι βλέπουν αυτή την αναφορά απλώς με μια ιστορική, ας πούμε, ανάγνωση ότι εντάξει, στην περίοδο στην οποία αναφέρεται, Κωνσταντινούπολη λεγόταν. Κάποιοι άλλοι λένε ότι μπορεί να είναι ένα μήνυμα για το Οικουμενικό Πατριαρχείο αυτό. Ένα μήνυμα στήριξης του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ότι δεν επελέγει τυχαία. Θέλω και σε αυτό λίγο την άποψή σου. Λοιπόν, στο διπλό αυτό, πρώτον, να καταγραφεί μια θετική εξέλιξη και η μείζον πολιτική. Γιατί είναι μείζον πολιτική η αναγνώριση της αρμενικής γενοκτονίας και η συμβολική της Κωνσταντινούπολης, στην οποία Κωνσταντινούπολη και όχι Ισταμπούλ έφτασε ο Πατριάρχης Αθηναγόρας με το προσωπικό αεροπλάνο του Προέδρου Τρούμαν και τον προσωπικό του Διαγγελέα για να τον εγκαταστήσει στον Οικουμενικό Θρόνο το 1948. Ναι. Πότε ήταν. Θέλω να πω ότι οι συμβολισμοί για τους Αμερικανούς και τις ΗΠΑ παίζουν μερικές φορές ρόλο. Να συνεχίσω λέγοντας, όχι λόγω του επωνύμου μου ή λόγω του επωνύμου του Λαζαρίδη, Παπαγεννίδης ναι. λέγομαι, ότι ίσως κάποια στιγμή και η γενοκτονία των Ποντίων να είχε τη δυνατότητα να μπει στο ραντάρ των χωρών που παίζουν ρόλο. Ναι. Οι Γάλλοι το κάναν πρώτο το αρμενικό, οι Αμερικανοί έρχονται τώρα. Πάω τώρα στην δυστυχή ουσία του σήμερα. Εάν, ακολουθώ το Χρύσανθο εδώ απόλυτα, η Ελλάδα μπορέσει να παρακολουθήσει τον ανασχεδιασμό του ΝΑΤΟ και του ΝΑΤΟ όπως ίσως υπάρχει και τον ανασχεδιασμό της περιοχής μας, και εδώ θα ήθελα του κερίδη την τοποθέτηση, και να κάνει με σταθερότητα να συμπαραταχθεί με τον ανασχεδιασμό αυτό, σταθερότητα διαχρονική και σταθερότητα διακομματική, ίσως έχουμε κάτι μπροστά μας ενδιαφέρον. Όμως, τελευταία δική μου παρατήρηση, ναι. Η ίδια αυτή η Τουρκία επετράπει από τον ΟΗΕ να πετάξει έξω από την πενταμερή ή τετραμερή, τετραμισομερή, αν δεν μετράμε τους Τουρκοκυπρίους ναι. απόλυτα, να πετάξει έξω το συνένα που επρόκειτο να είναι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο από τη μια μεριά δείχνει πόσο υπονομευμένη μπορεί να είναι η πενταμερής και όλη αυτή η διαδικασία. Mm. Από την άλλη δείχνει ότι η Τουρκία συνεχίζει να έχει υπερπεριφερειακό ρόλο και να έχει και υπερπεριφερειακούς συμμάχους και υπενήσωμε την επίνευση των Αμερικανών στην κίνηση αυτή του ΟΗΕ mm. και την αγγλική συμμετοχή mm. σε αυτή την κίνηση. Δημήτρη, για έτσι κάνει μία σούμα για να κλείσουμε από όλα αυτά που έχεις ακούσει. Κοιτάξτε, να σταθμώ στο ότι η αναγνώριση της αρμενικής γενοκτονίας ανοίγει το δρόμο και για τη δικιά μας διεθνοποίηση της δικιάς μας γενοκτονίας. Να θυμίσω ότι τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου η Μικρά Ασία είχε περίπου 25% του τοπικού πληθυσμού χριστιανικό, χριστιανοί. Αυτό έπεσε μέσα σε 10 χρόνια από το λεπίδι των Νεοτούρκων κάτω από το 1%. Βέβαια. Μιλάμε για μια απίστευτη σφαγή και εξόντωση που δεν αφορά μόνο τους Αρμένιους, δεν ήταν επιλεκτικοί οι Νεότουρκοι, όλους τους χριστιανικούς πληθυσμούς επιχείρησαν να εκτουρκίσουν βιαίως τη Μικρά Ασία. Σε έναν βαθμό που δεν υπάρχει στα Βαλκάνια. Στα Βαλκάνια μουσουλμανικές κοινότητες διατηρήθηκαν. Να θυμίσω τους Βόσνιους, τους Αλβανούς, το Κόσοβο, στη Βουλγαρία, κοντά στο 1 εκατομμύριο, βεβαίως στη Δυτική Θράκη. Και σε πολλές άλλες περιοχές. Αυτό δεν συνέβη στη Μικρά Ασία. Και έχει να κάνει με τους Νεότουρκους. Νεότουρκος ήταν και ο Κεμάλ, mm. ο οποίος επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από αυτά τα τρομερά εγκλήματα. Ήρθε ο Ερντογάν τώρα να μας πει τι καλή που είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Να κάνει αυτό που οι Κεμαλιστές δεν τολμούσαν να πούν και να φέρει την Τουρκία να ταυτιστεί με αυτή απόλυτη, τη σύγχρονη Τουρκία, με εκείνα τα εγκλήματα. Αυτό που εμείς πρέπει να λέμε και το λέμε και στο Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ότι αυτός ο αγώνας είναι υπέρ των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ίδιων των Τούρκων πολιτών. Διότι όσο η Τουρκία δεν προχωράει σε αυτή την αυτοκριτική, σε αυτή την αυτογνωσία,
τόσο τα φασιστοειδή του Μπαχτσελή και τα είδατε να κουνούν το δάκτυλο ξεδιάντροπα στην Ευρώπη του 21ου αιώνα, του Μπαχτσελή, θα μπορούν να συγκυβερνούν και να καταπατούν τα δικαιώματα των ίδιων των Τούρκων πολιτών, οι οποίοι πολλοί από αυτούς, αν δεν είναι στη φυλακή, φεύγουν από την Τουρκία, βέβαια, ζητούν πολιτικό βέβαια άσυλο στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα. Άρα εμείς ως Ελλάδα πρέπει να παραμείνουμε στην στάση αυτή υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας, λοιπόν, συνολικά. Δημήτρης, από εκεί και πέρα γίνονται κοσμογονικές αλλαγές, ναι, θα τις συζητούμε. Θα τις συζητούμε. Εδώ είμαστε για να τα λέμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση και σε σένα, να είσαι καλά. Και στους τρεις σας και σε όλους τους τηλεθεατές. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τόσο σας αγαπάνε. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν.